Εχμηρός και αποκαλυπτικός για την υπόθεση Νοβάρτης και τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση που εξελίσσεται, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Πέτρος Μιλιαράκης, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Ο κύριος Μιλιαράκης προκάλεσε αίσθηση, μιλώντας για συνταγματική εκτροπή, αναφερόμενος στο ρόλο της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί. Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να σοβεί η ακραία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσία ή μη του Παύλου Πολάκη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου στην ερχόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη. Συνταγματικά ανεπίτρεπτη και παράνομη χαρακτηρίζει την ανάληψη ρόλου εισαγγελέα από τους βουλευτές, μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, ο δικηγόρος Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Πέτρος Μιλιαράκης, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Ο κόσμος θα ακούσει μια άποψη αιρετικότατη, αλλά την υποστηρίζω χωρίς καμία επιφύλαξη. Έχει δίκιο αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, έχει δίκιο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο έχουν άδικο. Ο συσχετισμός αυτός της υποκρισίας δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Καταργεί τη διάκριση των λειτουργιών. Με ποιο δικαίωμα γίνεσαι ανακριτής, εσύ που είσαι βουλευτής. Θεσμοθετής και ελέγχης. Δεν είσαι ανακριτής. Και αυτό που σας είπα. Δεν πρέπει οι ίδιοι, αφού είναι στο ίδιο κόμμα ένας, να ζητήσουν εξαίρεση. Ο κύριος Μιλιαράκης, με αφορμή τη σφοδρή σύγκρουση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισε λογικά επιχειρήματα και στις δύο πλευρές για την παρουσία ή μη των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου στις συνεδριάσεις. Όμως μίλησε για παθογένεια η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς οι αποφάσεις των επιτροπών αναπόφευκτα απηχούν τις απόψεις της πλειοψηφίας και όχι την αντικειμενική αλήθεια, όπως ανέφερε. Πάβει λοιπόν ο φυσικός δικαστής, ο φυσικός εισαγγελέας, πάβει να υπάρχει για να εξηγήσει τα πράγματα, να διερευνήσει τα πράγματα. Τα στέλνει πού? Στο κομματικό συμφέρον. Να μην γελιόμαστε. Η εκάστοτε πλειοψηφία καθορίζει ποιο είναι το δίκιο και ποιο είναι το άδικο. Δηλαδή το δίκιο είναι της πλειοψηφίας. Ποιος είναι, δικός μας είναι αυτός που κατηγορείται, θα τον καλύψουμε. Όσο μπορούμε πιο πολύ. Ποιος είναι αντίπαλός μας, θα τον διώξουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Έτσι όμως το πολιτικό σύστημα κινείται πάνω σε μια παθογένεια, κινείται σε μια ανεπίτρεπτη και συνταγματικά παράνομη προϋπόθεση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Εάν δεν απαλλαγεί η πολιτική μας ζωή, το πολιτικό μας σύστημα, από αυτές τις παθογένειες, δεν θα έχουν πολιτικό σύστημα υγείας. Γι' αυτό λέω ότι και οι δύο έχουν άδικο, παρά το κάθε επιχείρημα έχει τη λογική του. Αλλά και οι δύο έχουν το απόλυτο άδικο. Δεν μπορεί, Γιώργο μου, να είναι ανακριτής ο βουλευτής. Δεν μπορεί εγώ που είμαι μέλος ενός κόμματος, έχω δηλαδή, αυτοί εξ αντικειμένου θα έπρεπε να ξερωθούν όλοι. Την ίδια ώρα το blame game κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τη νέα αναβολή της εξέτασης Φρουζή κλιμακώνεται. Κύκλοι της Κουμουνδούρου αφήνουν να εννοηθεί ότι την ερχόμενη Τρίτη στη νέα συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος θα είναι παρόντες. Ωστόσο, αν απειληθεί νέα διακοπή της συνεδρίασης, θα αποχωρήσουν για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέταση Φρουζή. Δεν θα αποχωρήσουμε από καμία επιτροπή, ενώ δεν θα αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, από καμία θα αποχωρήσουν επιτροπή. Οι δύο. Και την Τρίτη θα εξεταστεί. Αν εξεταστεί ο Φρουζή. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει η στάση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εξακολουθεί να ανταλλάσσει σφοδρά πειρά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γεωργιάδη, έλα να μας βγάλεις από την αίθουσα εσύ, αν έχεις άντερα. Ουστ. Όταν είπα χθες ότι η αντικοινοβουλευτική του συμπεριφορά τους εξομοιώνει με τον Κασιδιάρη, ο οποίος έλεγε ακριβώς τα ίδια, έπεσαν οι δημοσιογράφοι να με φάνε. Το βράδυ ο κύριος Πολάκης έσπευσε με μια καλέσθητη και ήρεμη ανάρτησή του να αποδείξει απλώς τους ισχυρισμούς μου.